πρώιμα σημάδια του αυτισμού. Και όταν λέω πρώιμα σημάδια του αυτισμού, εννοώ ότι είναι κάποια στοιχεία σε ένα παιδάκι, τα οποία μας χτυπάνε το καμπανάκι, μας κάνουν να αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει από πολύ νωρίς. Σε κάποια αργότερα, αλλά σε κάποια πολύ νωρίς. Άρα ποια είναι αυτά τα σημάδια που μπορούν έτσι να μας βάλουν σε σκέψεις και λίγο πολύ να αρχίσουμε να το ψάχνουμε. Είμαι η Εκατερίνη Ζιάκα, είμαι παιδιατρική και ενηλίκων φυσικοθεραπεύτρια για πάνω από 34 χρόνια και είμαι εδώ για να σου λύνω τις απορίες σου και να σε βοηθάω όσο μπορώ με τα παιδιά. Αυτισμός λοιπόν. Όταν ένα παιδάκι, ένα βρέφος, ένα νήπιο δεν έχει καλή βλεμματική επαφή, αυτό είναι ένα σημάδι που πρέπει να δούμε για ποιο λόγο υπάρχει. Από όλα αυτά που θα σας πω, ένα μόνο του δεν χαρακτηρίζει ποτέ αυτισμό. Όπως επίσης δεν είμαστε εμείς οι φυσιοθεραπευτές που θα κάνουμε τη διάγνωση. Ούτε και οι γονείς μπορούν να κάνουν διάγνωση, σαφώς υπάρχουν τεστ, υπάρχουν οι γιατροί που τα κάνουν αυτά. Απλά καλό είναι να ξέρουμε κάποια πράγματα για να απευθυνθούμε στους ειδικούς. Άρα, η μη βλεμματική επαφή ή μπορεί να κοιτάει το παιδάκι για λίγη ώρα, δηλαδή να περνάει το μάτι του, αλλά να μην επικεντρώνεται, να μην μπορεί να κάνει πολλή ώρα εστίαση. Επίσης, όταν κάποιες μυρωδιές, κάποιες γεύσεις είναι πάρα πολύ έντονες για τον ίδιο και δεν μπορεί να τις προσαρμόσει και τέλος πάντων να τις δεχτεί, πάλι μπορεί να είναι ένα καμπανάκι. Είπαμε όχι το καθετή μόνο του, αλλά συνδυασμός πολλών τέτοιων πραγμάτων. Επίσης, ένα παιδί το οποίο έχει πρόβλημα ή έχει δυσαρέσκεια με τα απτικά ερεθίσματα, δεν θέλει να τον αγκαλιάζουν πολύ, δεν θέλουν να τον ζουλάνε ή εν πάση περιπτώσει είναι ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να έχει επάνω του συγκεκριμένες υφές από ρούχα, δεν μπορεί να πιάνει πολύ διαφορετικές υφές στα χέρια του, είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Τι άλλο που πολλές φορές χαρακτηρίζει τα παιδιά με αυτισμό είναι το ότι δεν υπάρχει γλωσσική επικοινωνία εύκολα. Δηλαδή αργούν πάρα πολύ να μιλήσουν και όταν μιλάνε ηχολαλούν. Δεν έχουν μία κανονική επικοινωνία. Πολλές φορές δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους γύρω τους. Δηλαδή απομονώνονται ή είναι αυτά τα παιδιά που δεν μπορούν παρά μόνο να γυρνάνε στο περιβάλλον χωρίς όμως να έχουν επικοινωνία με τους γύρω τους. Είναι τα παιδιά τα οποία ουσιαστικά είναι πολύ απομονωμένα σε μία γωνία, κάθονται και δεν κάνουν τίποτα ή είναι παιδιά τα οποία γυρνάνε στο χώρο, αλλά επίσης δεν έχουν επικοινωνία με κανέναν, δεν συνδιαλέγονται δηλαδή με κανέναν. Κάτι επίσης σημαντικό, θέλουν συγκεκριμένη ρουτίνα. Είναι τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν τις αλλαγές. Δηλαδή, αν τους αλλάξεις τον τρόπο που τους ντύνεις, τους αλλάξεις τον τρόπο που τους βάζεις τα παπούτσια, τους αλλάξεις τον τρόπο που πηγαίνετε βόλτα με το αυτοκίνητο και δεν μπαίνουν σε συγκεκριμένη θέση, δεν μπορούν τις αλλαγές. Θέλουν τη ρουτίνα τους για να αισθάνονται ασφαλείς. Σημαντικό και αυτό, να το ξέρετε. Επίσης, πάρα πολλές φορές είναι τα παιδιά τα οποία έχουν εξάρσεις στην αντιμετώπιση πραγμάτων, δηλαδή ή θα φωνάζουν πάρα πολύ και δεν μπορούν να σταματήσουν, ή θα τσιρίζουν, θα κλαίνε κλπ. Και δεν θα έχουν stop. Δεν μπορούν δηλαδή να σταματήσουν να εκφράσουν σωστά αυτό που θέλουν. Άρα έχουν μια ιδιαίτερη δυσκολία στην επικοινωνία. Κάνουν επαναλαμβανόμενα την ίδια κίνηση. Και είναι και τα παιδιά τα οποία δεν χαμογελάνε εύκολα. Δηλαδή δεν έχουν ένα προσωπείο, δεν έχουν εύκολα, δεν χαμογελάνε. Βέβαια όλα αυτά σας είπα ότι είναι τα παιδιά τα οποία ουσιαστικά από πολύ πρώιμη ηλικία μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάτι συμβαίνει και να τα βοηθήσουμε με παρέμβαση. Είτε εργοθεραπευτική, λογοθεραπευτική, φυσικοθεραπευτική. Και επειδή πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια που μπορεί να χρειάζονται αξιολόγηση, αν για κάποιο λόγο σαν γονείς έχετε ένστικτο ότι κάτι δεν πάει καλά, καλά είναι πρώιμα να μπείτε στη διαδικασία να το ψάξετε, γιατί αλλιώς
λίγο οργανώνεται η διαταραχή και είναι πιο δύσκολο να αρχίσει να δουλεύεται το παιδί και να βγαίνει από αυτό το μοτίβο το οποίο το χρησιμοποιεί για να είναι ασφαλές. Γιατί εκεί, σε αυτό το κόσμο που έχει χτίσει γύρω του, είναι πιο ασφαλής. Άρα, καλό είναι να ζητήσετε τη βοήθεια κάποιου ειδικού, αν κάτι σας χτυπάει το καμπανάκι και νομίζετε ότι κάτι πρέπει να συμβαίνει. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας, είμαι σίγουρη ότι πραγματικά ξέρετε. Να είστε καλά.